Με περισσότερους από 60 αθλητές πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι πανελλήνιοι αγώνες Bowling Special Olympics στην Κομοτηνή. Αθλητές από Ελλάδα και Κύπρο έλαβαν μέρος στους αγώνες που διεξήχθησαν με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Συλλόγου Μέριμνας ΑΜΕΑ Νοητικής Υστέρησης Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων βραβεύτηκαν οι αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν στο άθλημα, ενώ μετά το πέρας αυτών έλαβε χώρα η τελετή λήξη στη κεντρική πλατεία της Κομοτηνής παρουσία πλήθους κόσμου. Οι αθλητές βραβεύτηκαν παρουσία του βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Στυλιανίδη, της Ευρωβουλευτού Ελεονόρας Μελέτη, καθώς και του βουλευτή επικρατείας Γιώργου Σταμάτη. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την καταπληκτική συνάντηση που γίνεται σήμερα στην Κομοτηνή, που αναδεικνύει και τη συμπεριληπτικότητα αλλά και την ισότητα ευκαιριών που πρέπει να διασφαλίζουμε σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χθες είχαμε ένα γόνιμο συνέδριο, στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Σήμερα έχουμε την ολοκλήρωση των αγώνων. Να καλωσορίσω τους καλούς συναδέλφους, την Ελεονόρα τη Μελέτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Γιώργο το Σταμάτη που εξειδικεύεται στα θέματα αυτά από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για τη συμμετοχή τους από όλη την Ελλάδα και να σας πω ότι μακάρι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες να γενικευτούν σε όλο τον ελλαδικό χώρο και να επιτύχουμε να πείσουμε την κοινωνία ότι μια κοινωνία που δεν δείχνει την απαιτούμενη ευαισθησία για τα άτομα αυτά είναι μια κοινωνία ειδικών αναγκών. Εμείς πολιτικά παίρνουμε τις πρωτοβουλίες, ο τόπος μας μέσα από αυτό αναδεικνύεται σε κέντρο ανθρωπιάς και προσπαθούμε να δώσουμε το παράδειγμα προς όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που κι εγώ είμαι μέρος μιας πρωτοβουλίας της System G που έχει σαν στόχο να φωνάξει δυνατά τη σημασία της συμπερίληψης σε μια εποχή όπου οι διακρίσεις και τα περιθώρια δεν πρέπει να έχουν χώρο σε καμία κοινωνία. Το καλό με αυτές τις πρωτοβουλίες είναι ότι είναι μια καλή αφορμή να συναντηθούν μαζί πολιτικοί, τοπικοί φορείς, να συνεννοηθούμε και να επικοινωνήσουμε και με τους ειδικούς, έτσι ώστε το σχέδιο δράσης που θα διαμορφωθεί ακριβώς για την επίτευξη της συμπεριλήψης και της πλήρους αποδοχής να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας και ευχαριστώ και όλες και τον κύριο Στυλιανίδη για την πρόσκληση. Η φιλοξενία είναι πολύ θερμή και επειδή τα θέματα που αφορούν και σε άτομα με αναπηρίες είναι και θέματα τα οποία άπτονται και των επιτροπών με τις οποίες απασχολούμαι και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά πέρα από τη δουλειά είμαι εδώ και με μεγάλη θέληση και με μεγάλο μεράκι για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι 100% συμπεριληπτική και με τεράστια συνέστηση για όλους τους ανθρώπους. Είμαστε εδώ δίπλα με τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλου, τον παγκόσμιο πρωταθλητή Special Olympics στο bowling. Άτομα με αναπηρία τα οποία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα υπόλοιπα άτομα είναι εδώ, μέσω του αθλητισμού δίνουν το παράδειγμα και η Κομοτηνή και ως η προηγούμενη πρωτεύουσα νεολαίας, η πιο προσβάσιμη ουσιαστικά πόλη στην Ελλάδα είναι εδώ για να δείξει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να είναι μέρος της κοινότητάς μας αρκεί εμείς να κρεμίσουμε τα τείχη που ήδη έχουμε φτιάξει. Η σημαντικότητα της ισότητας των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες αποδεικνύεται με τέτοιες διοργανώσεις που ενώνουν μικρούς και μεγάλους. Ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα χαρακτήρισε την Κομοτηνή ως την πιο προσβάσιμη πόλη της χώρας. Πλέον έχουμε τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε όλο και περισσότερες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Άρα αυτός ο καημός των γονιών, τι θα γίνουν τα παιδιά όταν θα φύγουν, η πολιτεία είναι εδώ. Αυτή είναι μια πολιτεία και μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Στυλιανίδη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που εκεί γίνεται η μάχη, η πραγματική μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε να στηρίξουμε πολιτικές οι οποίες κάνουν πόλεις σαν την Κομοτηνή, νομούς σαν τη Ροδόπη, ένα νομό συμπεριληπτικό, ένα νομό ο οποίος έχει αποδεχτεί τη διαφορετικότητα από όπου και αν προέρχεται, είναι το παράδειγμα. Ζηλάνα. Λοιπόν, όλα τα παιδιά έξω, μη έχω θέα. Άρα στο τρόπος, καλύτερα είναι όλο το λαθό θα είναι πάντα δυνατή κακή μία.